Κύριε Υπουργέ, αναφέρθηκα στις θετικές παρεμβάσεις που επιχειρούνται με το νομοσχέδιο. Απαραίτητες εξάλλου, ύστερα από 40 χρόνια λειτουργίας του μέχρι τούτε δικαίου. Θα ήθελα τώρα να κάνω μερικές παρατηρήσεις που νομίζω θα βοηθήσουν τη λειτουργικότητα του νομοθετήματος, αν γίνουν οι σχετικές νομοτεχνικές βελτιώσεις. Στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, που αντικαθιστά το άρθρο 1511 του ΑΚΑ, το συμφέρον του ΤΕΚ ορίζεται ότι εξυπηρετείται από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων, την ανατροφή και φροντίδα του καθενός, επίσης και από την αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς. Ο νομοθέτης δηλαδή ιεραρχεί τα κριτήρια διάγνωσης του συμφέροντος του τέκνου, προτάσσοντας και δίνοντας έμφαση σε ορισμένα από αυτά, ισχυροποιώντας τα έναντι άλλων κριτηρίων, χωρίς μάλιστα να μπορούμε να πούμε την βασιμότητα ή την ιεράρχηση αν είναι το ένα σπουδαιότερο από το άλλο, γιατί υπάρχουν και άλλα. Και άλλα δικαιώματα, όπως είναι η ανατροφή του παιδιού, η δυνατότητα του γονέα να αφαιρώσει περισσότερο χρόνο σε αυτό, η επιλογή του περιβάλλοντος κλπ. Εξάλλου, η ιεράρχηση αυτή αφαιρεί ένα μέρος της ευχέρειας του εφαρμοστή του δικαίου να κάνει αυτό την αξιολόγηση και τη στάθμιση εν ώψη των συγκεκριμένων περιστάσεων, πράγμα που ανταποκρίνεται στη λογική των αόριστων νομικών ενιών. Και είναι επιλογή συνειδητή του νομοθέτη να ρυθμίζονται οικογενειακές σχέσεις μέσα από αόριστες νομικές έννοιες, η εξειδίκευση των οποίων, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του δικαίου, γίνεται ελεύθερα από τον εφαρμοστή του δικαίου με αξιολογικά κριτήρια μεταβλητού περιεχομένου. Έτσι καθίσταται δυνατό, αφενός να λαμβάνεται υπόψη η εξελίξη στα κοινωνικά ήθη και αφετέρου να επιτυχάνεται η προσαρμογή των ζητούμενων λύσεων στις ανάγκες κάθε περίπτωσης. Στο άρθρο 8, που αντικαθιστά το άρθρο 1513, στο πρώτο εδάφιο ορίζεται ότι η γονική μέρημνα ασκείται από κοινού και εξίσου από τους δύο γονείς. Θεωρώ ότι αρκούσε η από κοινού άσκηση της γονικής μέρημνας χωρίς το εξίσου, διότι μπορεί η διατύπωση αυτή, και το λέω αυτά για τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν, που σημειωτέων δεν υπάρχει στη ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέρημνας σε καθεστώς έγγραμμης συμβίωσης, να δημιουργήσει παρανοήσεις και να χρησιμοποιηθεί για να εμφανιστεί εναλλασσόμενη κατά χρόνο διαμονή του τέκνου ως επιβαλλόμενη εκ του νόμου. Η λύση όμως αυτή, αν σωστά έχω πληροφορηθεί, δεν είχε εξαγγελθεί από εσάς, κύριε Υπουργέ. Μπορεί όμως να έχω λάθος, δηλαδή, ή να ήταν μια εκτίμησή σας. Αν με το εξίσου εννοείται ισοτίμως, προτείνω να χρησιμοποιηθεί αυτός ο τελευταίος όρος που δεν προσφέρεται για παρερμηνίες. Διότι το ισοτίμως προσδίδει αξιακή συμμετοχή των γονέων, ενώ το εξίσου χρονική. Αν και αυτό θα ήταν περιττό, αφού με άλλες διατάξεις εξασφαλίζεται η ισότητα των γονέων. Επομένως, το εξίσου θα δημιουργήσει προβλήματα. Στο δεύτερο εδάφιο ορίζεται ότι ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του 1516 κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Νομίζω ότι η αρχική διατύπωση της Επιτροπής που πρότεινε το ρήμα αποφασίζει για τις πράξεις του 1516 ήταν πιο επιτυχής. Γιατί η έκφραση ενημέρωση του άλλου γονέα θα τορπιλίζει τις σχέσεις των γονέων και θα εκτινάξει τις αντιδικίες. Διότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενημερώνεται και θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Ενώ το αποφασίζει, νομίζω είναι πιο δόκιμο, εν ώψη του ότι αν υπάρχει διαφορά θα μπορούσε κάλλιστα να επιλύεται και από το δικαστήριο, πράγμα που και σε αυτή την περίπτωση πάλι θα μπορούσε να γίνει. Και φοβάμαι ότι θα δημιουργήσει νομολογιακά προβλήματα. Απλώς σκεφτείτε το αυτό για τις δύο θέματα, το εξίσου και με το ισοδυνάμωση. Επίσης, νομίζω ότι δεν πρέπει να διατηρηθεί στη διάταξη του 1520 το τεκμήριο για το 1 τρίτο του συνολικού χρόνου όσον αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο. Και αυτό γιατί παρά την αδόκιμη διατύπωση, δεδομένου ότι δεν νοείται να τεκμέρεται ο χρόνος, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε είτε ότι θεσπίζεται κανόνας ότι ο χρόνος επικοινωνίας δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1 τρίτο, είτε ότι εισάγεται τεκμήριο, μαχητό τεκμήριο αν θέλετε, δικαιώματος του γονέα να απολαμβάνει επικοινωνία με το τέκνο, εκτινόμενη τουλάχιστον στο 1 τρίτο του συνολικού χρόνου. Εν ώψη όμως της αρχής ότι κάθε απόφαση σχετικά με την άσκηση της γονικής μέρημνας πρέπει να προβλέπει στο συμφέρον του τέκνου, πρέπει μάλλον να υποθέσουμε ότι πρόκειται όχι για κανόνα,
αλλά περιμαχητού τεκμηρίου που περιορίζει την αρχή αυτή, ορίζοντας στην ουσία τον χρόνο που έχει συμφέρον το παιδί να επικοινωνεί με ένα γονέα. Με άλλα λόγια, προβαίνει ο νομοθέτης εκφράζοντας προσφανώς δυσπιστία προς τον δικαστή σε συγκεκριμενοποίηση της έννοιας του συμφέροντος του τέκνου, η οποία κατά την αρχική επιλογή αυτή είχε διαπλαστεί ως αόριστη νομική έννοια. Εξάλλου, η έννοια του συνολικού χρόνου, με δεδομένο ότι πρόκειται για χρόνο επικοινωνίας προσώπου, κάθε άλλο παρά είναι σαφής. Παραδείγματος χάρη, μια απογευματινή συνάντηση του ενός γονιού που δεν έχει την, δεν ζει μαζί του, με τον γονιό, σε ένα απόγευμα. Τι θα χρεωθεί αυτή, ως επικοινωνία ημέρας ή ως κλάσμα ημέρας? Τέλος, να παρατηρήσω ότι η συνέπεια της ιεράρχησης κριτηρίων και των νομοθετικών παρεμβάσεων στην έννοια του συμφέροντος, παραδείγματος χάρη στο τεκμήριο του ενός τρίτου, που ενισχύουν τη θέση ορισμένης κατηγορίας γονέων, θα είναι η υπονόμευση, φοβάμαι ότι θα είναι η υπονόμευση, θα σας πω γιατί, του συνενετικού πνεύματος και της δεμεσολάβησης που ξέρω πολύ καλά και προσωπικά δίνεται αγώνα για το συνενετικό πνεύμα αλλά και για τη δεμεσολάβηση, που υποτίθεται ότι προωθεί το νομοσχέδιο. Είναι αναμενόμενο αυτός που έχει το πλεονέκτημα εκ του νόμου και δεν ξεκινά από ίση ουδέτερη βάση με τον άλλο, δεν έχει λόγο να καταβάλει συνενετική προσπάθεια για επίλυση του χρόνου επικοινωνίας και θα προσφέρει στο δικαστήριο. Και έτσι φοβάμαι ότι θα έχουμε συνέχεια δικαστικές διενέξεις. Θεώρησα